Πάμε στην uh, στα Σοφία Φασουλάκη, η οποία uh, έχει εξέλιξη επί του πιεστήριου. Τι έχει συμβεί, Σοφία. Ναι, Νίκο, και φαίνεται ότι η πολιτική σύγκρουση και μάλιστα αυτή εν ώψη τη uh, Παρασκευή, εν ώψη τη uh, προημερησία συζήτηση, συζήτηση στη Βουλή, θα είναι σφοδρή. Ε, ήδη η ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Αλέξη, του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του uh, κυβερνητικού εκπροσώπου, του Γιάννη Οικονόμου, ξεκίνησε. Με ποια αφορμή? Αφορμή ένα δημοσίευμα το New York Times με τίτλο «Η σαπίλα στην καρδιά της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη». Ένα tweet έκανε πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για τη σύψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων που γίνονται πρωτοσέλιδο, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, στα Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώ, αναφέρει στα, στην, 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 ανάρτησή του ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Και απάντησε πριν από, πριν από, το πριν από εδώ, το απάντησε ακριβώ ο Γιάννη Οικονόμου, λέγοντα: Κύριε Τσίπρα, μην εκτίθεστε. Η άποψη ενό γκέστ αρθογράφου δεν απηχεί την άποψη μια εφημερίδα. Ξέρουμε ότι προκειμένου να πλήξετε την κυβέρνηση, εσεί και οι φίλοι σα αδιαφορείται για τη χώρα. Κατά σύμπτωση, ο δημοσιογράφο που κάνετε σήμερα σημαία είναι ο ίδιο που τον Μάρτιο του 2020 κατήγγειλε διεθνώ στην Ελλάδα επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά τη. Είναι προφανέ, σα ευχαριστώ, Σοφία Φασουλάκη, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εξέλιξη και η υπόθεση αυτή θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό.